Διευθύνων Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης. Η κατάσταση για τους ογκολογικούς ασθενείς έχει φτάσει στο απροχώρητο. Έχουμε καθημερινές καταγγελίες ότι δεν μπορούν να κλειστούν ραντεβού στα ογκολογικά νοσοκομεία της πόλης μας, αλλά και πανελλαδικά συμβαίνει αυτό. Σειραίων από την επαρχία στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, έχουμε και άλλες καταγγελίες ότι ασθενείς ογκολογικοί που κάνουν εξετάσεις στα νοσοκομεία δίνονται οι εξετάσεις να γίνονται στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και τους ζητούν χρήματα που δεν έχουν τη δυνατότητα. Μιλάμε τώρα για ασθενείς των επιδομάτων πρόνοιας των 313 ευρώ και δεν τρέπεται κανείς. Το 200 ευρώ του ΚΕΑ που πάλι δεν τρέπεται κανείς και των χαμηλών συντάξεων αναπηρίας που ξεκινάνε από τα 150 ευρώ μέχρι 350 και 400 ευρώ. Η κατάσταση είναι πλέον απαράδεκτη. Έχουμε το καινούριο τι σας. Το καινούριο νομοσχέδιο είναι τα φόμπλακα στην δωρεάν υγεία για όλο το λαό. Θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο όλες τις προσεγγίσεις, να πούμε, των ασθενών με καρκίνο στα νοσοκομεία και ήδη οι γιατροί από συνέδρια και αυτά λένε ότι το 50% αντιμετωπίζεται στον ιδιωτικό τομέα. Πλέον όλοι θα αναγκάζονται να πηγαίνουν και δυστυχώς και στον ιδιωτικό τομέα, όταν τελειώσουν τα χρήματα, τον πετάνε τον ασθενή έξω από τα ιδιωτικά κέντρα. Να μην αναφέρουμε ονόματα, έχουμε πολλές καταγγελίες, αλλά εδώ πέρα εμείς δεν μπορούμε τώρα να παίρνουμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Το πρόβλημα είναι συνολικό. Έχουμε στείλει επανειλημμένες επιστολές στους υπουργούς, στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Λέμε ότι η κατάσταση είναι πλέον δραματική για τους ογκολογικούς ασθενείς και από εδώ και πέρα να καταγγείλω και όλους τους συλλόγους οι οποίοι περιτριγυρίζουν την κυβέρνηση και κάνουν φιέστες αυτές τις ημέρες με διαδικτυακές κτλ. Που δεν βάζουν το πρόβλημα επιτάπητος, συγκαλύπτουν το πρόβλημα και θέλουν μόνο να αρέσκονται σε φωτογραφίες είτε με τους υπουργούς είτε με την πρόεδρο της Δημοκρατίας και όλα αυτά τα συναφή. Πλέον αυτή η κατάσταση δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί. Είχαμε ξεκινήσει σε σύλλογο καρκινοπαθών πριν 30 χρόνια. Έχουμε γυρίσει όχι μόνο 30 και 50 χρόνια πίσω και δεν μπορούμε πλέον να ανεχθούμε αυτό το καθεστώς. Θα επιδεινωθεί περαιτέρω η υγεία των εργαζομένων όλου του λαού και πρέπει ο λαός να ξεσηκωθεί σε αυτό το ζήτημα. Η υγεία πρέπει να είναι δωρεάν, είναι δικαίωμα και είναι υποχρέωση της πολιτείας.